Στη συνέχεια του κλίματος που λέγαμε πριν, με όλα όσα συμβαίνουν και βλέπουμε στην Πεύκη ή στον Ευαγγελισμό, θα πάμε στα Εξάρχεια. Στην οδό Καλλιδρομείου υπάρχει ένα μικρό κρεοπωλείο. Αντιεξουσιαστές λοιπόν, οι οποίοι δηλώνουν χορτοφάγοι και οι οποίοι είναι εναντίον της σφαγής των ζώων, έκαναν επίθεση στο κρεοπωλείο στα Εξάρχεια, το έσπασαν και απείλησαν και άλλους κρεοπόλες, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες pet shop, λέγοντας ότι θα τους διαλύσουν τα μαγαζιά γιατί θανατώνουν ή εκμεταλλεύονται τα ζώα. Αυτές είναι οι φωτογραφίες από την επίθεση ζωόφυλων χορτοφάγων αντιεξουσιαστών σε κρεοπωλείο Νότο Καλλιδρομείου στα Εξάρχεια, όπου έσπασαν βιτρίνες με σφυριά και τρύπησαν τα λάστιχα του επαγγελματικού οχήματος του κρεοπόλη. Γίνομαι στόχος για δεύτερη φορά. Δεν φοβάμαι νέα επίθεση, ανησυχώ για την ασφάλεια των υπαλλήλων. Και αυτό είναι το κείμενο ανάληψης της ευθύνης σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Την ευθύνη ανέλαβε ομάδα με την ονομασία Μέτωπο Απελευθέρωσης Ζώων ΑΛΦ, αντισπισιστικός πυρήνας φυροφόρων καταδρομέων που παράλληλα εξαπέλυσε απειλές προς τους ιδιοκτήτες κρεοπωλείων και pet shops. Ακούστε. Να σπάσουμε κρεοπολία, να πυρπολίσουμε γουναράδικα, να βανδαλίσουμε pet shop, να απελευθερώσουμε έγκλειστα ζώα, να σαπίσουμε στο ξύλο κυνηγούς και σφαγείς, να δράσουμε με αντισπισιστική φαντασία και μαυροπράσινο σθένος. Βρούμε επαναστατικά απέναντι στον καπιταλισμό, ξέρω εγώ τι, των χείρων ή των μοσχαριών, δεν γίνεται. Βέγκα αναρχική δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τραγελαφικό. Όσο αφήνεις περιθώριο για τέτοιες καταστάσεις, άλλο τόσο γιγαντώνονται. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι βέβαιο ότι δεν επαρκεί για να εξηγήσουμε τι σημαίνει vegan ουμανιστική χορτοφαγία, οικοαναρχία ή χορτοφαγική αναρχία. Η επίθεση πάντως έγινε στο πλαίσιο της εναντίωσης προς την καλλιέργεια ζώων, όπως την αποκαλούν, και την κρεοφαγία. Στην ανακοίνωσή τους οι χορτοφάγοι αναρχικοί αναφέρουν μεταξύ άλλων. Ένας από τους πολλούς στόχους που μας προκαλεί αηδία και συχαμάρα είναι τα κρεοπωλεία. Σίγουρα όμως, όσα και αν γράψουμε, είναι λίγα και περιτά μπροστά σε αυτά που θέλουμε και μπορούμε να πράξουμε. Προσπαθούμε να βγάλουμε το ψωμί μας από το κρέας και πρέπει να φοβόμαστε τον κάθε τη χάρπαστο, ας πούμε, που θα έρθει να μας πάσει τις βιτρίνες ή να μας κάνει κάποιο κακό στο μαγαζί ή οτιδήποτε. Γιατί δεν πάνε κάτω στους μεγάλους στην κρεαταγορά, στο Ρέντι, ας πούμε, να τα κάνουν αυτά. Πρέπει να πειράζουν τις μικρές επιχειρήσεις και όλα αυτά. Η ίδια ομάδα είχε προβεί σε ανάλογες δράσεις και τον Δεκέμβρη του 2016, βάφοντας με κόκκινα, μαύρα και πράσινα σπρέι βιτρίνες καταστημάτων που ειδικεύονται στην πώληση ζώων, σε χασάπικα και ψαράδικα, με βασικό σύνθημα «Φωτιά στα σφαγεία». Η Ελένη Καλογεροπούλη και η Κατερίνα Σερέτην εδώ, τώρα με συγχωρείτε. Δηλαδή, τώρα okay. Θα πω την κακία εγώ, τι? Κατευθείαν, θα τη ρίξω. Πώς δεν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στο χασάπικο? Να σου πω κάτι τώρα. πήγε, νομίζω... δηλαδή. Θα διαφωνήσω μαζί σου, νομίζω ότι έκανε πολύ καλά ο κύριος Μητσοτάκης που πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Όχι, δεν και νομίζω, αλλά... Για μένα δεν έκανε. Ναι, μα για το λέω. Και νομίζω ότι μετά. Αυτή η ιστορία έχει αρχίσει να ξεφεύγει επικίνδυνα και ή θα το καταλάβουμε εγκαίρως ή θα κλαίμε πάνω από πτώματα κάποια στιγμή. Όπως το ζήσαμε στη Μαρφίν. Νικό, να σου πω κάτι. Δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε το Ρουβίκονα με την τρομοκρατία. Γιατί καν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν τους ξέρω, δεν τους γνωρίζω. Αλλά δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πετάνε τις Μολότοφ στα Εξάρχεια και κάνουν τα επεισόδια. Είναι ακτιβιστές που στείλουν λαϊκό δικαστήριο. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που κάνουν. Συμφωνώ με την άποψή σου ότι είναι αυτόκλητοι σωτήρες. Όμως και η εξίσωση του Ρουβίκονα με την τρομοκρατία είναι επικίνδυνη. Όχι, κύριε Μέλη, συγγνώμη. Το γεγονός ότι εισβάλλουν μέσα σε ένα χώρο και αρχίζουν και απειλούν. Περίμενε, και απειλούν έναν άνθρωπο, δεν είναι τρομοκρατία αυτό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε για τα τρελαθώ. Όταν μπαίνουν και τα σπάνε. Περίμενε, όταν μπαίνουν και τα σπάνε. Κάτσε, με συγχωρεί πάρα πολύ. Με ποιο δικαίωμα? Η μαφία τα κάνει αυτά. Η μαφία πάει και κουνάει το δάχτυλο. Όταν πυροβολεί, όταν μπαίνει μέσα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Να πούμε το εξή. Πρώτα απ' όλα, ω προ το περιεχόμενο αυτό που είπε, ω εκπομπή το λέω, δεν έχουμε εξισώσει ούτε. Έχουμε εξισώσει την τρομοκρατία με τη δράση του Ρουβίκονα ή όποιο άλλο. Είναι όχι, ως κάθε... το ξέρω. Απλώς το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. Έτσι αυτό είναι. Που κάνει ο Ρουβίκονας είναι επίσης τρομοκρατικό και το εγώ λέω το γιατί. Και δεν το είναι λέω και αυτό. Το λέω για τον εξής λόγο. Ακτιβισμό κάνει Greenpeace. Και το λέω για τον εξής λόγο. Κάποιοι ενοχλούνται με την είναι, δράση. Είναι μια θέση δεν μου. Δεν τρομοκρατεί κανέναν. Είναι μια θέση μου. Πάνω στα πλοία. Είναι μια θέση μου που θα τη λέω μέχρι να πεθάνω. Κάθε μορφή βίας,
κάθε μορφή βίας είναι ή καταδικαστέα ή χάνεται η μπάλα. Να σας πω κάτι. Η ίδια βία ήταν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν υπάρχει καλή ακροδεξιά, πώς το λένε, κακή ακροδεξιά βία και καλή ακροαριστερή βία. Η βία είναι βία και είμαστε εναντίον της βίας ή λέμε το ένα πονάει, το άλλο το αντέχουμε. Κυκλοφορούσε με τα στιλέτα στο μετρό και μαχαίρωνε ανθρώπους. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και θέλω να δω εγώ το επόμενο βήμα του Ρουβίκονα, εγώ, Ελένη. Μην λες. Με συγχωρείς. Όχι, να σου πω κάτι. Μην αρχίζουμε περίμενε, αυτά περίμενε. Τα αποφάσισε ο Ρουβίκονας, μισό. Αποφάσισε ο Ρουβίκονας ότι ένας γιατρός είναι φακελάκιας. Και μπήκε έτσι αποφάσισε. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν του έκανε περίμενε. Τίποτα. Δεν του έκανε τίποτα. Τον ξεφτύλισε στο διαδίκτυο. Με τη φάτσα του δείχνανε. Επειδή εμείς βάλαμε το τέτοιο. Και αν δεν έχει πάρει. Όπα, όπα, όπα. Ένα λεπτό. Και αν δεν έχει πάρει. Κάκιστα. Εάν δεν έχει κάκιστα. Πάρει, ποιος το κρίνει ποιος λοιπόν ότι έχει πάρει. Ποιος τους δίνει το δικαίωμα. Ωραία, μισό λεπτό το είμαστε κοινωνία οργανωμένη λεπτό, ή ζούγκλα, Ελένη. Νίκο, όχι. Όμως δεν μπορείς να εξισώνεις αυτόν που τραβάει το όπλο με αυτόν που κάνει μια πνευματική ενέργεια. Δεν το εξισώνω γιατί εσύ το βάζεις αυτό. Εγώ λέω είναι καταστρέψει τη ζωή τώρα του ανθρώπου. Όπα, όπα, όπα. Εγώ δεν μίλησα για τρομοκρατία, Ελένη, εσύ μίλησε. Εγώ μίλησα για βία. Όπα, ένα λεπτό. Εγώ μίλησα για βία και μίλησα για τη βία η οποία έχει να κάνει με το μπουκάρουμε στην πρεσβεία της Ισπανίας, κάνουμε επίθεση στην πρεσβεία της Τουρκίας. Δηλαδή εξωτερική πολιτική, κάνουμε εσωτερική πολιτική, ξέρεις γιατί. Γιατί όσο, και με συγχωρείτε πολύ αλλά θα το πω, όσο καταδικάζαμε τη Χρυσή Αυγή, όταν πήγαινε και έπαιρνε για να κάνει την καλή, τις γιαγιάδες να τις πάει στα ATM, και το λέω γιατί ξέρετε ότι είμαι στοχοποιημένος από τη Χρυσή Αυγή. Όσο λοιπόν καταδικάζαμε τη Χρυσή Αυγή που έκανε τους καλούς, για να προστατεύει τους γέρους από την εγκληματικότητα με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο μόνο τρόπο καταδικάζουμε τη μορφή της βίας, την ακροαριστερή μόνο και καταδικάζουμε. Και δεν μιλάω για τον Ρουβίκονα μόνο. Λέω για αυτούς που πήγαν χθες να κάψουν αστυνομικούς και κρατούμενους στο τμήμα και για αυτούς που κάψανε. Για αυτούς που κάψανε ατιμόρυτοι τους ανθρώπους στη Μαρφή. Τώρα λέμε, κάνουμε, προϊονίζουμε. Δηλαδή. Okay, αφού το κάναν αυτό, άρα το επόμενο βήμα είναι ότι ποιος θα κάψουν. Ελένη, εσύ μιλάς μόνο για τον Ρουβίκονα. Εγώ λέω για αυτούς που πήγαν χθες το βράδυ και πετάξαν τις μόλοκ αυτό τώρα. Δεν είναι δυνατόν να λέμε. Όχι, εγώ θέλω καταρχήν να πω, το μισό. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Δεν θέλω κανέναν αυτόκλητο τιμωρό. Ούτε ακροδεξιό, ούτε ακροαριστερό. Φασίστες τους θεωρώ όλους. Φασίστες όλους. Μα μπήκανε μέσα. Περίμενε, μπαίνουν σε ένα γραφείο ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Μπαίνουν στο γραφείο του και αρχίζουν και του κουνάνε το δάχτυλο, του λένε σου κόψουμε το χέρι. Τι είναι αυτό, τρομοκρατία δεν είναι. Πού ξέρουμε εμείς αν αυτό. Και γιατί το συζητάμε. Εγώ έγινα έξαλλη και με την εκπρόσωπο της ΕΙΝΑΠ που άρχισε να συζητά για τα φακελάκια και να απολογείται. Όχι, δεν θα απολογηθείς. Θα φροντίσεις να λειτουργεί σωστά το σύστημά σου και να αποδίδεις τα πειθαρχικά και όλα αυτά. Ναι, συγκάλυπταν τα φακελάκια. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό όμως για να συζητήσουμε για τα φακελάκια. Αλλά δεν είναι η λύση αυτό. Να σας πω κάτι. Ποιος είναι ο Ρουβίκονας. Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Ακούστε. Τι έχει κάνει ο Ρουβίκονας, ρε παιδί. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύετε γιατί αυτή τη σαλαμοποίηση, αυτό το κυμά. Τον θέλουν πολλοί αυτοί που κάνουν στο όνομά αυτό μου το τίποτα εμένα. Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου των Ιωαννίνων που βγάζει το φακελάκι νόμιμο. Όπως τα ακούτε. Ναι, ναι. Η λύση όμως αυτό είναι αυτό που έγινε χθες. Όχι, όχι, όχι. Όχι, βεβαίως. Είναι μέρος του προβλήματος. Δεν το είναι μέρος του τους. Προβλήματος. Δηλαδή, είναι, με είναι ο δηλαδή. Λαϊκισμός που πατάς για να πεις εγώ θα πάρω τη γιαγιά να την πάω στο ATM ή θα πάρω το γιατρό γιατί για να μόνο τον τιμωρήσω. Να σου πω τώρα, επειδή μου έρχονται εμένα μηνύματα και μου έρχονται από γιατρούς, οφείλω να πω, και μου επιβεβαιώνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτι υπάρχει. Δεν το ξέρω εγώ, αλλά κάτι υπάρχει γύρω από την υπόθεση. Και κάτι τι σημαίνει υπάρχει. Αυτό, ότι μπορεί να μπει ο Ρουβίκονας μέσα και να δει. Όχι, Ελένη, το απορρίτω. Όχι, όχι, δεν κάνεις ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει, αν υπάρχει κάτι για κάποιον, βγαίνει κάποιος και κάνει επώνυμη καταγγελία. Πω, Νίκο, δεν, μπορεί, λέμε... δεν μπορεί να λέμε στον αέρα πράγματα γιατί μισό τότε λεπτό, μισό χάνεται λεπτό. Η μπάλα, μα δεν είμαστε κοινωνία. Είπα κάτι. Ποιος το λέει, να το πει συγκεκριμένα. Αλλιώς αυτός που το λέει λεπτό, είναι συκοφάντης ή δηλός. Νίκο μου, μισό λεπτό τώρα γιατί τα έχουμε κάνει όλα πατσά. Συμφωνήσαμε ότι δεν θέλουμε αυτόκλητους σωτήρες. Από την άλλη, εγώ λέω. Εγώ το Ρουβίκονα δεν τον εξομοιώνω ούτε με τη Χρυσή Αυγή,
αλλά ούτε με την τρομοκρατία. Είναι κάποιοι ακτιβιστές, συμφωνείς, διαφωνείς, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και εγώ έχω μία άποψη. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Από εκεί και ύστερα. Η Χρυσή Αυγή. Δεν μπορούμε να τη βάζουμε. Ναι, ωραία, εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό, ρε παιδί μου. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ξέρω. Αν στο Ρουβίκονα. Περίμενε. Δεν μπορούμε περίμενε. Να λέμε ότι. Αν στο Ρουβίκονα δεν αρέσουν αυτά που λέω εγώ και έρθει στο σπίτι μου, εμένα. Μπορεί να έρθει στο σπίτι μου, εμένα και να πει. Αν ξαναπείς αυτά που είπες για το Ρουβίκονα, θα σου κόψουμε τα χέρια. Τι θα κάνουμε. Πες μου τι θα κάνουμε. Εσύ, να σου πω κάτι. Τώρα. Γιατί εμένα μου αρέσει να τρώω και μπριζόλες. Και μπορεί οι αντισπισιστές αυτοί που σπάσαν το κρεοπολείο του ανθρώπου. Τεράστιο πρόβλημα. Αυτοί που σπάσαν το κρεοπολείο μπορεί να με κατηγορήσουν ότι είμαι συσπίστρια. Μήπως έχεις πει του σκύλο. Πολιτικά εγώ θεωρώ. Η μαμά του δεν του μαγειρεύει κρέας. Πάμε στο βενζινάδικο. Μισό λεπτό. Πολιτικά θεωρώ ότι εκμεταλλεύεται το θέμα η Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία. Δεν βγαίνει κανένα θέμα. Τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία. Μ' αφήνει να μιλήσω, ρε Κατερίνα, και ένα λεπτό. Πε το, Ελένη, βάλε τελεία στο μυαλό σου. Δεν της βγαίνει κανένα θέμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν της βγαίνει ούτε η αξιολόγηση, δεν της βγαίνει τίποτα. Έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ψάχνει να βρει ένα θέμα, δεν της βγει, έχει το θέμα της κυρίας Παπακώστα που τη διέγραψε σήμερα και ανεβάζει η Νέα Δημοκρατία, το επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα θέματα. Δεν κινδυνεύουμε από το Ρουβίκονα, δεν κινδυνεύουμε από κανέναν. Είμαστε μια χώρα Ελένη. Που... στο έθνος που πήγαν και πετάξανε ποδιές, τους βρήκανε. Πάμε παρακάτω, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Βενζινάδικο, με τις εικόνες της βίας από τη ληστεία που έκαναν σε βάρος του υπαλλήλου του πρατηρίου. Στο βίντεο που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φαίνονται οι δύο κακοποιοί που εισβάλλουν σε αυτό το βενζινάδικο στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη και οι εικόνες που ακολουθούν σοκάρουν. Δεν θέλω να ξαναγίνει ούτε σε μένα ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Οι δύο κακοποιοί κρατούν όπλα στα χέρια, έχουν καλυμμένα με καλσόν τα πρόσωπά τους και φορούν γάντια. Μπαίνουν με φόρα στο βενζινάδικο και ευνηδιάζουν τον υπάλληλο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αρχίζουν να χτυπούν το 42χρονο με μανία στο κεφάλι. Ο υπάλληλος που ήδη τους έχει πει να πάρουν τα χρήματα για να γλιτώσει τη ζωή του προσπαθεί να προστατευτεί από τα απανωτά χτυπήματα και σπρώχνει τον ένα δράστη. Τότε επεμβαίνει και ο δεύτερος και τον χτυπά άγρια πάλι στο κεφάλι με τη λαβή του πιστολιού, ενώ ο συνεργός του τον κρατά από το λαιμό. Βγάζει το πιστόλι στα μούτρα μου, αρχίζει να με βρίζει στα ρώσικα, ρωσοπονδιακά. Καταλάβαινα τι έλεγε γιατί είμαι πόντιος κι εγώ. Του λέω εντάξει, θα σου δώσω τα χρήματα. Έλα, λέω πάρτα. Μπήκε και ο άλλος από πίσω. Για περίπου ένα λεπτό τον χτυπούν ασταμάτητα μέχρι που ο ένας από τους δύο τον τραβάει μακριά και χάνεται από το πλάνο, όσο ο δεύτερος κάνει φύλο και φτερό το ταμείο και τα ντουλάπια. Συνολικά οι δύο κακοποιοί απέσπασαν 500 ευρώ. Μια ληστεία που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφική ταινία. Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας κατέγραψε 5 οπλισμένους κουκουλοφόρους να εισβάλλουν ανενόχλητοι σε αποθήκη οικοδομικών υλικών στις Σέρες. Γύρω στα 6-7 λεπτά ήμασταν στο χώρο του καταστήματος, αλλά αυτοί ήδη είχαν φύγει. Έβαλαν το όχημά τους μέσα, μπροστά στην πόρτα του καταστήματος και από εκεί ξεκίνησαν να φορτώνουν τα πράγματα. Τους αρκούν 50 δευτερόλεπτα για να προκαλέσουν τεράστια ζημιά στο κατάστημα και να αρπάξουν εργαλεία και εμπορεύματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Χρησιμοποίησαν σεκούρια με τα οποία έσπασαν τις κλειδαριές, πήρανε ηλεκτρικά εργαλεία, λισοπρίωνα. Μέρα μεσημέρι στη Βαλαωρίτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτός ο νεαρός προσποιείται τον πελάτη και μπαίνει σε κατάστημα που κάνει τατουάζ. Εκμεταλλεύεται το γεγονός πως ο υπάλληλος δεν βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στη ρεσεψιόν και με την ίδια ψυχραιμία που μπήκε, αρπάζει το τσαντάκι με το μεγάλο χρηματικό ποσό που βρίσκεται στον πάγκο. Ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ο Άρης Κουτσιούκης έχει δίπλα του τον άνθρωπο ο οποίος πέρασε αυτή την περιπέτεια με την ληστεία. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σενάρι και στον κύριο που είναι μαζί σου εκεί. Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον άνθρωπο που βίωσε αυτές τις εφιαλτικές στιγμές στα χέρια των κακοποιών στο πρατήριο υγρών καυσίμων όπου εργάζεται. Παρότι τους δώσατε τα χρήματα, εκείνοι άρχισαν να σας χτυπούν. Να μας πείτε πώς το βιώσατε όλο αυτό, αν περιμένατε αυτή την αντίδραση. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Ξαφνικά να
εκεί που είσαι ήρεμος και κάνεις τη δουλειά σου να βλέπεις κάποιον κουκουλοφόρο να έρχεται με το πιστόλι στα μούτρα σου, να σε βρίζει, να σε απειλεί. Ήταν ένα 5-10 δευτερόλεπτα σοκ δυνατό, το οποίο εντάξει μετά μου φύγε, ψύχρεμα λέω θα τους δώσω τα χρήματα. Έγινε αυτό που έγινε τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εμείς την ώρα που μιλάτε βλέπουμε και τις σκηνές. Μου όρμηξε και άρχισε να με γροθοκοπεί ο τύπος με το πράσινο το μπουφάν. Χτύπησα εγώ τη μέση μου πίσω και αντέδρασα κι εγώ. Και την ώρα εκεί έτσι όπως παλεύαμε, ήρθε ο άλλος με το οπλισμένος και μου την έδωσε στο κεφάλι με το όπλο του. Άρη, δεν ξέρω αν ακούει ο άνθρωπος εκεί. Έκανα ράματα. Ναι, ναι, ακούει. Καλησπέρα. Λέω ότι εμείς που βλέπουμε τις σκηνές... Δεν έχω τέτοιο, δεν ακούω. Όχι, δεν ακούς. Τώρα ακούει, τώρα ακούει. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα. Έλεγα ότι βλέπουμε τις σκηνές αυτές και η βία είναι πραγματικά σοκαριστική. Είναι απέναντί σας και οι δύο. Ο ένας σας χτυπάει. Δεν ακούω καλά. Όχι. Και ο άλλος έχει προτεταμένο το όπλο. Λίγο. Να μας πει λίγο κάποια πράγματα παραπάνω, τι του είπαν, τι τους είπε Άρη. Αυτό και μετάφερε εσύ το ερώτημα, δεν πειράζει. Τι διάλογο είχατε, τι σας είπαν και... Και γιατί τόση βία, γιατί το χτυπούσαν τόσο πολύ. Γιατί τόση βία, γιατί σας χτύπησαν με τέτοιο τρόπο, τι καταλάβατε. Η βία ήταν για να φοβηθώ και να τους πω που είναι και τα υπόλοιπα χρήματα. Μου ζητήσαν τα χρήματα, τους είπα αυτά που έχω πάνω μου, είναι αυτά που μείνανε στο μαγαζί, τα υπόλοιπα τα πήρε το αφεντικό μου και έφυγε. Συγγνώμη, επιμένανε να τους πω που είναι το χρηματοκιβώτιο. Δεν τους αρκούσαν δηλαδή αυτά. Δεν τους αρκούσαν, όχι. Γύρω στα 500 ευρώ. Πολύ πιθανόν να θέλανε να με εκφοβήσουν για να τους πω, αν νομίζανε ότι λέω ψέματα, να τους πω την αλήθεια ότι υπάρχουν και άλλα χρήματα, να τους καθοδηγήσω. Πάντως σας χτύπησαν πάρα πολύ και στο κεφάλι, έτσι. Στο κεφάλι, την πρώτη φορά με χτύπησε χωρίς το πιστόλι και τη δεύτερη με το πιστόλι και μου έκανε το σκίσιμο. Εδώ το βλέπουμε, είναι δηλαδή ακινητοποιημένος ο άνθρωπος, ο άλλος... Σκέφτηκα την οικογένειά μου, γιατί αν δεν σκεφτόμουν αυτό θα έκανα πολύ χειρότερα. Αντέδρασα απλά για να αμυνθώ. Άρη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα και τον άνθρωπο, μην του ξανατύχει βέβαια. Και από τη μία μεριά το βλέπεις φρύτης και από την άλλη μεριά λες πάλι καλά που τουλάχιστον έμειναν τα πράγματα εκεί, γιατί είναι οι στιγμές στα δευτερόλεπτα που η σφαίρα φεύγει και δεν το καταλαβαίνεις. Πάμε στις έρευνες της αστυνομίας, κυρίες και κύριοι.